Αυτή λοιπόν θα είναι η καινούργια μου πετσέτα. Πήρα αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι. Αυτό θα το χρησιμοποιώ συνέχεια. Είναι πάρα πολύ κολακευτικό. Σκαλοπατάκια που είναι για να οργανώνεις τα μπαχαρικά σου. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή λύση για φρούτα. Και εδώ να σας δείξω κάτι μαγιό που πήραμε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Σήμερα έχουμε ένα τεράστιο haul που έχει μέσα Jumbo. Έχει μέσα Hondo Center και Big Shopping. Και έχει αρκετά καλοκαιρινά προϊόντα, προϊόντα θαλάσσης. Οπότε θα σας αρέσει σίγουρα. Πριν ξεκινήσουμε και σας δείξω τις αγορές μας, μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με το Jumbo. Αρχικά πήραμε μία ομπρέλα θαλάσσης γιατί η προηγούμενη που είχαμε σκούριασε, χάλασε, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Πήραμε αυτήν εδώ, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και έχει και τη θήκη της που έχει το χερούλι αυτό για να μπορείς να την έχεις έτσι στον ώμο εύκολα, να την κουβαλάς. Το χρώμα είναι αυτό το δεραμάν και είναι αρκετά καλής ποιότητας, δεν είναι ψεύτικο το υλικό. Το κοντάρι από κάτω που τη σταθεροποιούμε στην άμμο έχει αυτό εδώ το σύστημα που είναι με ροδέλα, γυρνάει, σφίγγει ή χαλαρώνει. Δεν είναι με εκείνο το θηλυκάκι που πολλές φορές σπάει και μετά χρηστεύεται η ομπρέλα και δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Το σχεδιάκι της είναι και αυτό εδώ που βλέπετε στη φωτογραφία. Θεωρώ ότι θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους. Για την παραλία επίσης πήραμε αυτό εδώ πέρα που είναι σταχτοδοχείο παραλίας για να μην αφήνουμε τσιγάρα στη θάλασσα, παιδιά. Εννοείται, είναι πάρα πολύ καλή λύση. Και επίσης για όσους δεν έχουν και τασάκι στο αυτοκίνητο, ίσως θα εξυπηρετούσε. Αυτό εδώ πέρα βγαίνει κιόλας, οπότε το αδειάζεις και το ξανακλίνεις. Πήρα αυτό εδώ πέρα το τσαντάκι, το οποίο δεν είχε πάρα πολλές επιλογές, αλλά μου αρέσει γιατί είναι ένα υλικό έτσι αδιάβροχο κάπως. Έχει και το good vibes only και το ήθελα σαν μικρό πορτοφολάκι. Θα δω πώς το χρησιμοποιήσω ακριβώς. Μέσα επίσης έχει επένδυση, έτσι καλό υλικό. Και νομίζω ότι είναι αδιάβροχο αυτό το υλικό, γι' αυτό το πήρα περισσότερο. Και να βάζω εδώ πέρα κάποια πιο μικρά είδη που δεν θέλω να τα έχω στα μεγάλα νεσεσέρ που έχω αγοράσει για τη θάλασσα. Πήραμε κάποιες παγοκίστες λεπτές. Πήρα και κάτι άλλες που είναι σε πιο μαλακή συσκευασία, αλλά τώρα τις έχω βάλει στην κατάψυξη ήδη και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον να σας το δείξω. Εν πάση περιπτώσει, πήρα παγοκίστες που ήθελα να πάρω για το ψυγιάκι που σας έδειξα. Αυτές τις πήραμε για ένα άλλο ψυγιάκι που αγοράσαμε, το οποίο το ήθελε ο Αλέξης για να πηγαίνει για ψάρεμα και να το χρησιμοποιεί για να βάζει τα ψάρια που θα πιάνει. Διάλεξε αυτό εδώ πέρα το ψυγείο, το οποίο είναι μεσαίου μεγέθους, ας πούμε, το μπλε, το κλασικό. Εδώ πέρα ξεκλειδώνει από αυτή την πλευρά, από αυτή κλειδώνει. Έτσι λευκό από μέσα. Ας ελπίζουμε λοιπόν ότι θα το γεμίζει και θα μας φέρνει ψαράκια στο σπίτι να τρώμε φρέσκα φρέσκα. Πήρα αυτήν εδώ την καταπληκτική πετσέτα θαλάσσης. Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα της. Έχει γκρι, έχει λευκό, έχει και αυτό το ροζάκι, σκούρο ροζ έτσι. Είναι 1 μέτρο επί 1,80. Εντάξει, είναι καλή ποιότητα, δεν είναι ψεύτικα. Είναι έτσι αρκετά μεγάλη. Στο πλάι έχει αυτά εδώ τα κρόσια. Πάρα πολύ μ' αρέσει που είναι τόσο τεράστια. Αχ, τι όμορφα. Είναι 92% βαμβακερό και 8% πολυεστέρας. Αυτή λοιπόν θα είναι η καινούργια μου πετσέτα για φέτος. Πήρα αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι για τη θάλασσα, γιατί είναι και κοντούτσικο και είναι πάρα πολύ λεπτό και ελαφρύ. Δηλαδή είναι λίγο σιθρού, νομίζω με βλέπετε από πίσω. Life is always better at the beach. Η ζωή είναι πάντα καλύτερη στη θάλασσα και έχει δίκιο. Πίσω είναι έτσι το σχέδιό του. Πάρα πολύ μ' αρέσει και αυτό μου έρχεται κάπου μέχρι εδώ, στη μέση ας πούμε από το μπούτι. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ελαφρύ, δεν θα ζεσταίνεσαι μέχρι να πας στη θάλασσα, γι' αυτό το ήθελα. Και άλλο ένα είδος, το οποίο το ήθελα κυρίως για τη θάλασσα, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα το κουβαλάω πάντα στην τσάντα μου, είναι αυτό εδώ πέρα το καθρεφτάκι. Είναι καθρεφτάκι διπλό που κλείνει. Φαίνεται λες και είναι σχέδιο για μικρά κορίτσια, όμως ήταν εκεί που ήταν τα καλλιντικά. Πάμε να τα ανοίξουμε. Ελπίζω να έχει καλής ποιότητας καθρέφτη και να μην είναι ψεύτικο. Αλλά και καλής ποιότητας να μην είναι, τη δουλειά του την κάνει. Γιατί ας πούμε αν είσαι στη θάλασσα και έχεις φάει κάτι και θες να δεις αν είναι όλα ok. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είναι έτσι, είναι διπλό. Έχει και κάτω καθρέφτη και πάνω. Πάρα πολύ καλό. Το κλείνεις κιόλας για να μην σπάσει, το βάζεις στην τσάντα σου και έφυγες. Αυτό θα το χρησιμοποιώ συνέχεια. Πήρα δύο αλυσίδες για τα γυαλιά. Τη μία τη χρησιμοποίησα κιόλας, την έχω βγάλει τη συσκευασία της. Αυτή εδώ η χρυσή είναι η μία. Πάρα πολύ μου άρεσε. Είναι έτσι με αυτά τα λαστιχάκια στο πλάι του γυαλιού για να μπορεί να πιάνεται. Πάρα πολύ βολικό. Φοράς το γυαλί σου έτσι εδώ πέρα και κυκλοφορείς έξω χωρίς να χρειάζεται να το έχεις στα μαλλιά σου και τώρα να υδρώνουμε και να χαλάνε τα μαλλιά.
και να τσαλακώνονται. Οπότε είσαι έτσι, θες να το φορέσεις κατευθείαν. Το φοράς και κάνει πάρα πολύ όμορφο έτσι στυλ. Πήρα δύο λεσίδες, οπότε μία είναι αυτή η χρυσή και μία είναι σε καφέ χρωματάκι, έτσι σαν κοκάλινο. Αυτό έχει μαύρα λαστιχάκια. Το επόμενο δεν είναι καλοκαιρινό απαραίτητα, αλλά εγώ θα το βάλω μέσα στα καλοκαιρινά είδη, γιατί θέλω να κάνω διάφορα σχέδια στα μαλλιά μου με αυτά εδώ πέρα τα λαστιχάκια. Να κάνω, ας πούμε, κάνα κοτσιδάκι, κάνα κάτι και να μην χρησιμοποιώ μεγάλα λαστιχάκια ή κλαμεράκια. Οπότε θα χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα μικρά τα λαστιχάκια που είναι σχεδόν διάφανα. Έχει μέσα και διάφανα, έχει και μαύρα. Και είναι η συσκευασία που έχει μέσα 1000 τεμάχια, παιδιά, πάρα πολλά. Ελπίζω αυτή τη φορά να τα χρησιμοποιήσω όντως και να κάνω κανένα χτένισμα στο μαλλί έτσι διαφορετικό, γιατί να μην τα έχουμε συνέχεια ίδια. Το επόμενο πραγματάκι που αγόρασα, μερικοί μπορεί να το κοροϊδέψουν. Εγώ το είδα στη Μαριάννα, τη γνωστή YouTuber, και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου φάνηκε πολύ καλή ιδέα και δεν ήξερα ότι υπάρχει, οπότε λέω για να το δοκιμάσουμε. Είναι αυτό εδώ. Στην ουσία είναι ένα μανταλάκι για τη μύτη, γιατί εγώ βουτάω στη θάλασσα, αλλά τη μύτη μου πάντα την πιάνω. Δεν έχω καταφέρει να βουτήξω και να μην πιω νερό. Δεν τα πάω καλά σε αυτό το κομμάτι. Και παρόλο που μπορεί ο κόσμος να σε δει και να σε κοροϊδέψει με αυτό, λέω να το δοκιμάσω. Έρχεται έτσι σε θήκη προστατευτική για να μπορέσεις να το κουβαλήσεις χωρίς να το χάσεις. Ανοίγει έτσι η θήκη του. Έχει μέσα σετ, αυτό εδώ που είναι για τη μύτη. Και αυτά εδώ, δύο μικρά μπλε, τα οποία είναι σαν προστατευτικά αυτιών. Καλά, αυτά δεν νομίζω να τα χρησιμοποιήσω. Και αυτά, από ό,τι κατάλαβα, είναι για άτομα που κάνουν κολυμβητήριο κτλ. Και αυτό λέει όταν δεν το χρησιμοποιείς και κολυμπάς, για να μην το χάσεις, μπορείς να το περάσεις και έτσι μέσα στο δάχτυλό σου σαν δαχτυλίδι, για να μην σου φύγει τέλος πάντων μέσα στη θάλασσα. Πήρα αυτό εδώ το μικρό πορτοφολάκι, πάρα πολύ γλυκό, σε ροζ απόχρωση με φερμουάρ, για όταν βγαίνω σε μία έξοδο, βραδινή ας πούμε, και η τσάντα που κουβαλάω είναι σχετικά μικρή και δεν θέλω να κουβαλάω ολόκληρο το πορτοφόλι, να βάζω ό,τι χρήματα θέλω εδώ πέρα μέσα. Και πιστεύω θα με εξυπηρετήσει πάρα πολύ, γιατί αλλιώς μπουκώνω την τσάντα μέσα με πορτοφόλι, κινητό, πράγματα και αυτά. Και δεν χωράει, πάντα και είναι γεμάτη. Πήραμε αυτό εδώ, το ήθελε ο Αλέξης να το δοκιμάσει, το οποίο είναι μια βάση στήριξης κινητού. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Να το ανοίξω, πειράζει, θα το ανοίξω. Λοιπόν, αυτό το κάτω μέρος είναι η βάση του, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει εδώ πέρα γράφει πόσες μοίρες είναι η γωνία που θα το στηρίξεις. Έχει 5 θέσεις στήριξης. Πολύ καλό. Το βάζεις έτσι, το στερεώνεις και εδώ πέρα έχει χώρο για να κουμπίσεις το κινητό σου είτε όρθιο είτε στο πλάι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Μπράβο. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι πήρε το μάτι μου κάποια προϊόντα οργάνωσης στο Jumbo, τα οποία είναι καινούρια. Προϊόντα που τα έβλεπα στο Amazon και χαίρομαι πάρα πολύ που τα έχει φέρει και το Jumbo. Εγώ βέβαια τώρα έχω ήδη οργανώσει την κουζίνα μου, οπότε δυστυχώς δεν με εξυπηρετούν κάπου. Αλλά πολύ ωραίες ιδέες, έφερε σκαλοπατάκια που είναι για να οργανώνεις τα μπαχαρικά σου, τους δίσκους τους περιστρεφόμενους τους έβγαλε και σε άλλη εκδοχή. Η μία εκδοχή είναι αυτό, το οποίο παλιότερα δεν το είχα δει στο Jumbo, είναι πάλι περιστρεφόμενος δίσκος, αλλά το πήγανε σε άλλο level. Αυτό είναι δίσκος υπερυψωμένος για να βάλεις μέσα, ας πούμε, κάποια μπουκάλια, κάποια προϊόντα που θέλεις να έχουν μια στήριξη και να μην κινδυνεύουν να πέσουν. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αυτό εδώ το πήρα για το ψυγείο, για να το δοκιμάσω. Α, εδώ μας δείχνει ότι μπορείς να βάλεις μέσα είτε λάδια, λατοπίπερα κτλ. Είτε φρούτα, να το έχεις σαν φρουτιέρα. Και έχει και ωραίο πάτο λαστιχένιο αντιολυσιτικό. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή λύση για φρούτα. Μπράβο, έξυπνο. Και το συγκεκριμένο δισκάκι βγήκε και σε καινούριο μοντέλο που είναι δίπατο. Έχει δίσκο πάνω, δίσκο κάτω και περιστρέφονται όλα μαζί. Πολύ έξυπνο. Αν χρειάζεστε τέτοια, να πάτε να το δείτε. Πήρα ένα τέτοιο καλάθι, το οποίο είναι κλασικό καλάθι οργάνωσης από το Jumbo. Και λέω να το χρησιμοποιήσω στο ψυγείο, να βάλω μέσα φρούτα. Δεν είμαι σίγουρη, θέλω να δω λίγο τι ακριβώς σηκώνει η οργάνωση στο ψυγείο και να το φτιάξω. Αν βρω έτσι ωραίες ιδέες, να σας κάνω και ένα βίντεο με οργάνωση ψυγείου και με την ευκαιρία, αν θέλετε, να μου πείτε τι βίντεο θα θέλατε επιπλέον να δείτε στο κανάλι μου. Έκανα μία ερώτηση στο Instagram, αλλά μπορεί πολλοί από εσάς να μην με ακολουθείτε στο Instagram ή να μην έχετε λογαριασμό στο Instagram, οπότε σας το λέω και εδώ. Αν θέλετε να μου πείτε τι βίντεο θα θέλετε να δείτε στο κανάλι μου και να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια. Και επίσης,
εξής, επειδή σχεδιάζω να κάνω και κάποιο Q&A, γιατί κάποια άτομα με ρώτησαν αν θα κάνω, αν θέλετε να μου αφήσετε τις ερωτήσεις σας, να μου πείτε τι θα θέλατε να μάθετε που δεν γνωρίζετε, που δεν σας έχω απαντήσει γιατί είναι, ξέρω εγώ, πιο προσωπικό, να μου αφήσετε τις ερωτήσεις σας για να τα συμπεριλάβω όλα μαζί και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο Q&A. Και προχωράμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο επίσης είναι για οργάνωση. Είναι αυτή εδώ η κρεμάστρα. Έχει και εδώ πέρα φωτογραφία που μας λέει ότι εξυπηρετεί για οργάνωση μπάνιου. Αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε άλλα σημεία. Και εγώ το πήρα για να δω αν θα με εξυπηρετήσει να αποθηκεύσω εδώ πέρα το λάστιχο του μπαλκονιού. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο που κάναμε διακόσμηση μπαλκονιού, το Extreme Makeover. Αν δεν το είδατε, παιδιά, να το δείτε, όπως και τίποτα. Έχει βγει πάρα πολύ όμορφο, πολύ επιτυχημένο. Σίγουρα θα βρείτε κάποια ιδέα που να σας αρέσει. Αν λοιπόν είδατε εκείνο το βίντεο, έχουμε ένα λάστιχο στο μπαλκόνι, το οποίο είναι σπιράλ. Δεν είναι το κλασικό που το τυλίγεις κουλούρα. Και δεν μπορώ να το αποθηκεύσω εκείνο εύκολα και απλά κρέμεται κάτω στο πάτωμα, δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε σκέφτηκα να πάρω ένα τέτοιο προϊόν, να το καρφώσουμε κάπως, να το στερεώσουμε στον τοίχο του μπαλκονιού και να μπει εδώ πέρα μέσα το λάστιχο που περισσεύει και να μην φαίνεται άσχημα. Ελπίζω να χωρέσει. Νομίζω θα την κάνει τη δουλειά του. Άσχετο, αλλά επιπλέον από τζάμπο πήρα ένα μεγάλο τάπερ, γιατί συνειδητοποίησα ότι μεγάλα τάπερ δεν είχαμε και αυτό φαίνεται αρκετά καλής ποιότητας. Φαίνεται να μπαίνει και ψυγείο και κατάψυξη και πλυντήριο πιάτων και φούρνο μικροκυμάτων. Είναι 4 λίτρα, αρκετά μεγάλο και είναι και BPA free. Και έξτρα πήρα και κάτι ξύλινα μανταλάκια, γιατί τα πλαστικά που παίρνουμε κάθε φορά από τον ήλιο ξεθοριάζουν, σπάνε και δεν μου αρέσει καθόλου και είπα να δοκιμάσω με αυτά αν θα πάνε καλύτερα και αν θα αντέξουν καλύτερα στο χρόνο. Τελειώσαμε με τζάμπο, πάμε να προχωρήσουμε στο Hondo Center. Αρχικά πετσέτα θαλάσσης για τον Αλέξη, η οποία του άρεσε πάρα πολύ και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ καλής ποιότητας, πολύ καλή τιμή. Η μάρκα είναι Azadé. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Λοιπόν, η μία πλευρά είναι έτσι μαύρο με χρυσό σχέδιο. Και η άλλη πλευρά είναι έτσι, πανέμορφη παιδιά η πετσέτα, πάρα πολύ ωραία ποιότητα και έβγαινε στα 39,90, παρόλο που πήρα από τα τζάμπο και εντάξει δεν ξέρω αν είναι λίγο υπερβολή, αλλά πήρα ακόμη μια πετσέτα έτσι καλής ποιότητας και για μένα, για να έχω μια εφεδρική και αυτή είναι Azadé, έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα, το οποίο είναι έτσι κοραλί. Είναι και από τις δύο πλευρές έτσι, το ίδιο χρώμα και έχει κάτι ανάγλυφα σχεδιάκια και αυτή έβγαινε στα 29,90 και εδώ να σας δείξω κάτι μαγιό που πήραμε, είναι τα πρώτα μαγιό που αγοράζουμε για φέτος, εγώ νομίζω δεν θα αγοράσω άλλο γιατί είχα αγοράσει αρκετά πέρυσι. Λοιπόν, για τον Αλέξη, αυτό εδώ, το οποίο είναι πόλο και είναι παιδιά πάρα πολύ όμορφο, έχει έτσι παπαγαλάκια πάνω. Δεν είναι υπέροχο. Γκρι σκούρο πρέπει να είναι. Δεν είναι μαύρο, δεν είναι ούτε μπλε. Ήτανε λίγο ακριβούτσικο, αλλά πάρα πολύ μου άρεσε και ένα καλό μαγιό το χρειαζόταν ο Αλέξης. Έβγαινε στα 79 ευρώ αυτό. Και πήρα και για μένα ένα μαγιό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται αν ροζίζει στην κάμερα. Είναι μπέζ με μαύρο. Μέσα έχει και το μαξιλαράκι του, αλλά έχει στην άκρη εδώ κενό άμα θέλεις να το βγάλεις. Είναι καλής ποιότητας το μαξιλαράκι από την εταιρεία Minerva, το οποίο δεν είναι πάνω και το καλό είναι ότι έχει πάρα πολύ μακρύ κορδόνι στη μέση, το οποίο το τυλίγεις γύρω-γύρω και φαίνεται, παιδιά, πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ κολακευτικό και σου τονίζει έτσι τη μέση πάρα πολύ όμορφα. Το συγκεκριμένο είχε σετάκι και από κάτω στο ίδιο σχέδιο, αλλά θεώρησα ότι είναι too much να έχεις πάνω κάτω αυτό εδώ. Οπότε εγώ είπα να πάρω ένα σκέτο μαύρο, το οποίο είναι έτσι. Πίσω είναι έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται η ραφή του, είναι και λίγο πιο σκαυτό από το κανονικό. Πάρα πολύ όμορφη εφαρμογή. Εγώ φοράω νούμερο large, αν κάποια κοπέλα ενδιαφέρεται και θέλει να καταλάβει περίπου τις διαστάσεις. Το κάτω μέρος είχε 19 ευρώ, το πάνω μέρος είχε 25,50, τα πήρα και τα δύο σε large. Και πάμε να σας δείξω και από το Big Shopping τα πραγματάκια που πήραμε. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι αγορές και ενθουσιάστηκα, παιδιά, πάρα πολύ οικονομικά. Για όσους είστε στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα το ξέρετε το κατάστημα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάστημα που έχει ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες, πράγματα για το σπίτι. Είναι κινέζικο και κάποια πράγματα πλέον υπάρχουν και online, οπότε θα ψάξω να δω αν τα βρω, να σας τα βάλω. Πήρα αυτήν εδώ την πάρα πολύ όμορφη τσάντα. Εγώ την πήρα για τσάντα ταξιδίου,
Αν για παράδειγμα θέλουμε να πάμε κάπου 2 μέρες και δεν θέλω να κουβαλήσω βαλίτσα, δεν είχα κάτι που να μπορώ να βάλω μέσα λιγότερα πράγματα, οπότε πήρα αυτήν εδώ, η οποία έχει φερμουάρ εδώ πάνω. Ανοίγει έτσι. Μέσα έχει αρκετό χώρο, ενώ τώρα δεν φαίνεται γιατί ήταν κλειστή. Δείτε λίγο. Είναι αρκετά μεγάλη. Ο πάτος της δηλαδή. Έχει εδώ στο πλάκι τα χειρουλάκια της, αλλά μακρύ κορδόνι δεν είχε αυτή η τσάντα μαζί. Ούτε μέσα έχει κάτι. Τα χερούλια της είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και έχουν και τέτοιο κουμπάκι εδώ για να μπορέσεις να τα κλείσεις, για να το κρατάς έτσι και να μην ανοίγουν τα χερούλια. Για ένα διήμερο δηλαδή βάζεις άνετα μέσα και ρούχα και παπούτσια και καλλιντικά και μαγιό και πετσέτες, τα πάντα. Καταπληκτική αγορά, πραγματικά ενθουσιάστηκα με αυτό. Η τσάντα κοστίζει 16,90 €. Πήραμε αυτό εδώ το καταπληκτικό προϊόν αγαπημένο. Είναι ηλεκτρική ρακέτα και είναι η δεύτερη που παίρνουμε. Παιδιά, μας έχει σώσει, τι να σας πω. Για κουνούπια, για μύγες. Όσοι την έχετε, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι πλέον είναι ένα απαραίτητο προϊόν για το σπίτι. Από εδώ πέρα το πατάς, ας πούμε, για να πάρει ρεύμα. Φορτίζει αυτό εδώ, ξεβιδώνει. Και το βάζεις στην πρίζα και το φορτίζεις. Ορίστε, πάρα πολύ έξυπνη πατέντα. Έχει και φακό εδώ. Έτσι, και είναι αρκετά δυνατός ο φακός. Και έχει φακό και εδώ πάνω. Εδώ. Και κοστίζει 6,90 €. Μετά εδώ ένα τασάκι αυτοκινήτου, το οποίο δεν θα το ανοίξω γιατί προορίζεται για κάποιο άλλο άτομο. Έχει 4,20 €. Και είναι με καπάκι, γι' αυτό είναι καλύτερο για αυτοκίνητο, γιατί το κλείνεις και δεν μυρίζει μέσα στο αμάξι. Στο τζάμπο, ας πούμε, τέτοια με κλειστό καπάκι δεν είχε, ήταν όλα ανοιχτά. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι ηθική για το κινητό, για το αμάξι, και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, γιατί το δικό μου το αμάξι είναι Yaris. Και έτσι πως είναι σχεδιασμένο μέσα, δεν βολεύει σχεδόν καμία θήκη για κινητό. Δεν στέκεται ούτε στο air condition, μπορώ να το σταθεροποιήσω. Στο τζαμάκι μου ξεκολλάει συνέχεια, οπότε πήραμε αυτό να το δοκιμάσουμε. Έχει εδώ βεντούζα για να σταθεροποιείτε στο ταμπλό. Το σταθεροποιείς τέλος πάντων κάπως αυτό. Έχει και μία ροδέλα που γυρνάει κατεύθυνση για να βάλεις το κινητό σου όπου μπορείς. Αυτό λογικά ανοίγει, ναι, ανοίγει, τέλεια. Και να σας δείξω και την τελευταία μου αγορά, που ήταν, παιδιά, το προϊόν που μου άρεσε πιο πολύ από όλα όσα σας έδειξα. Εγώ αυτό το έψαχνα πάρα πολύ και δεν έβρισκα κάποιο που να μου αρέσει πολύ. Είναι αυτή η θήκη για κινητό, η οποία έχει κορδόνι για να την περάσεις στο λαιμό σου. Πήρα αυτό εδώ το χρωματάκι, το οποίο είναι ένα ροζ nude έτσι, και ο Αλέξης πήρε την ίδια σε μαύρη. Έχει πάρα πολλά μοντέλα, ανάλογα με το κινητό σου. Αυτό έρχεται και εφαρμόζει ακριβώς. Και το δοκιμάσαμε κιόλας εκεί για να είμαστε σίγουροι. Έχει για iPhone, για Samsung, για πάρα πολλές εταιρείες κινητών. Είχε 7 € η θήκη. Είναι έτσι. Εφαρμόζει ακριβώς το κινητό σου. Τώρα αυτό είναι σχεδιασμένο για το δικό μου. Εγώ έχω ένα Samsung. Εφαρμόζει τέλεια εδώ πέρα το κινητό. Σταθεροποιείται πάρα πολύ καλά. Είναι καλής ποιότητας. Δεν είναι ψεύτικο το υλικό. Παρόλο που είναι οικονομικό. Εδώ πέρα έχει πολύ ωραία επένδυση έτσι για να μην γρατζουνιέται το κινητό σου. Είναι σαν τσόχα κάπως μοιάζει. Έχει εδώ πέρα όλα τα κουμπάκια για να λειτουργεί κανονικά το τηλέφωνο. Εδώ πέρα πάνω τις τρυπούλες. Πάρα πολύ καλό. Και έχει το κορδονάκι. Εδώ πέρα έχει αυτό για να ρυθμίσεις το ύψος, σε ποιο σημείο το θες εσύ. Και κυκλοφορείς, έχεις το κινητό σου εδώ, χτυπάει, θες να μιλήσεις, κάνεις έτσι απευθείας και δεν χρειάζεται να το έχεις στα χέρια σου και να φοβάσαι μη σου πέσει. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ για να το έχω έτσι, ας πούμε, όταν πηγαίνουμε διακοπές ή όταν κουβαλάω πολλά πράγματα στα χέρια μου, να μην ανησυχώ και για το κινητό. Πάρα πολύ καλή λύση. Σίγουρα θα το χρησιμοποιώ συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ που το βρήκα και βρήκα και όμορφη θήκη. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα προϊόντα για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Αν όντως σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά σε όλους. Να περνάτε υπέροχα.